Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο σύμπαν του ΣΕΡ. Στο ντοκιμαντέρ που εξερευνά το μεγαλύτερο πείραμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το ταξίδι πίσω στην αρχή του χρόνου, στη δημιουργία του σύμπαντος, γίνεται μέσα στις υπόγειες εγκαταστάσεις του ΣΕΡ, πελώριων διαστάσεων που εκτείνονται στο υπέδαφος. Σπουδαίοι επιστήμονες συνεργάζονται σε πειράματα μέσα από τα οποία αναζητούν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα του σύμπαντος, στα θεμελιώδη ερωτήματα για τη φύση. Τι είναι η ύλη? Από πού προέρχεται, πώς συγκρατείται για να σχηματίσει άστρα, πλανήτες και ανθρώπινα όντα. Όταν άνοιξαν οι πύλες του ΣΕΡΝ, τίποτα δεν ήταν όπως το περίμενα. Εγκαταστάσεις της δεκαετίας του 50, που μάλλον μοιάζουν με πανεπιστημίουπολη. Τίποτα δεν μαρτυρά το τι κρύβεται κάτω από τη γη στα πειράματα που ξεπερνούν κάθε φαντασία και κόβουν την ανάσα. Από την πρώτη στιγμή που πατάς το πόδι σου στο ΣΕΡΝ, νιώθεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας γνώσης με έναν κοινό στόχο, την ανακάλυψη των μυστικών του σύμπαντος. Παντού πνέει ένας αέρας διεθνούς συνεργασίας χωρίς καμία διάκριση. Περπατάς ανάμεσα σε κορυφαίους επιστήμονες που άλλαξαν τον κόσμο, ερευνητές που με τις θεωρίες τους έδωσαν ζωή σε αναπάντητα ερωτήματα και πρωτοπόρους κατακτητές της ύψης της αναγνώρισης του βραβείου Νόμπελ. Στην καφετέρια του ΣΕΡΝ, που γράφτηκαν σε ένα κομμάτι χαρτί εξισώσεις που άλλαξαν ό,τι ξέραμε και άνοιξαν το δρόμο σε όσα θα μάθουμε, δεν υπάρχει τίποτα πιο λογικό και φυσιολογικό από το να συναντήσεις έναν νομπελίστα. Έτσι απλά συνάντησα τον Ιταλό νομπελίστα, πειραματικό φυσικό στοιχειωδών σωματιδίων, Κάρλο Ρούμπια, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1984 για τα πειράματά του στο πεδίο της ασθενούς αλληλεπίδρασης. Ο Κάρολ Ρούμπι εργάζεται από το 1961 στο ΣΕΡ, μελετώντας σειρές πειραμάτων. First of all, let me say what's the future of science. I think without science we will not be there. I think science is the key element for the future of mankind, no question about it. When it comes to physics, no doubt physics is a very important subject. We have the physics, we have biology, we have chemistry, and we have a lot of interaction between the various activities. Today we realize that there is not a specific knowledge of a given discipline. The disciplines are in fact interacting with each other as a common system. When it comes to CERN, it seems to me that we are priming the international aspect of the organization. CERN has been capable immediately after the war to realize that a single European country could not be there to compete with the rest of the major institutions in the world. And he said, yes, we want to work together. And of course, working together with science is much easier than working together with politics. Because first of all, science has one fundamental support, has equations, has numbers, has a lot of information, which makes easy to people to communicate. While the communication in much more complicated situations. So it's perfectly normal to think that that science and physics in particular, and CERN as itself, has been the starter of a process of evolution into a major European constituency, which is now hasn't taken its full form. In fact, CERN started much earlier than the European Union, much earlier than steel and coal institutions. CERN started right immediately after the war. Λίγο καιρό στις εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια του ΣΕΡΝ, ο Γενικός Διευθυντής Ρολφ Χόγερ μίλησε για τη μοναδική παγκόσμια γλώσσα της επιστήμης. Για τη γέφυρα πολιτισμών που εδώ και 6 δεκαετίες χτίζει το ΣΕΡΝ, φέρνοντας κοντά ερευνητές ανεξάρτητα από τις εθνικές ή τις πολιτισμικές τους καταβολές. Ένα τέτοιο λαμπρό παράδειγμα συνεργασίας αποτελούν οι διακεκριμένοι ερευνητές, ο Βρετανός Τζον Έλις και ο Έλληνας Δημήτρης Νανόπουλος, που συνεργάζονται εδώ και 40 χρόνια στη δημιουργία μοντέλων του σύμπαντος και πρότειναν μεταξύ των άλλων ήδη από τη δεκαετία του 70 τον τρόπο παραγωγής και διάσπασης του μποζονίου Higgs.
Τη θεωρία τους ακολούθησαν πιστά οι πειραματικοί του ΣΕΡΝ και οδηγήθηκαν στην ανακάλυψη του σωματιδίου του Θεού, όπως έγινε ευρύτερα γνωστό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το 2012, όταν και εντοπίστηκε για πρώτη φορά. Ακόμα και στις εγκαταστάσεις υψής της ασφαλείας, στο κέντρο ελέγχου, το λεγόμενο control room, οι πόρτες με τους απόρριτους κωδικούς άνοιξαν για τις εμβληματικές προσωπικότητες του ΣΕΡ. Τον Τζον Λένον και τον Πολ Μακάρτνεϊ, τον Beatles της φυσικής, όπως τους αποκαλούν, σε μια σπάνια κοινή συνέντευξή τους. So we know the universe is expanding. And if you go backwards in time, we know the universe was much smaller, much hotter, and the pieces inside it, the particles, were rushing around at very high energies. So what we try to do with the experiments here at CERN is recreate those collisions here in the laboratory. And in that way, we hope to figure out what were the laws of physics very early in the history of the universe. Obviously, what we hope is that what will be discovered at the LHC is something different from what we had expected. So there are the known unknowns, like the Higgs boson. Of course, you know, Dimitri and I, we first worked on the Higgs boson back in 1975, so we're absolutely delighted that the Higgs boson has been discovered. Absolutely. But, you know, it would be even more exciting if, for example, the LHC found evidence for particles of dark matter. And this is something, again, which Dimitri and I have been working on for, what is it, more than 30 years. 30 years. So we're looking forward very much to the next run of the LHC. Specifically. Supersymmetry. so we're dreaming of Susie. Yes. So this is a beautiful theory which can do so many wonderful things. It can give us dark matter, it can help us unify the fundamental interactions, and it would predict an incredible plethora of new particles. So it would give lots of work for our experimental colleagues to do for the next decades. Like, for instance, this thing that he was talking about, the dark matter part that we call the neutralino, that it is there. And so eventually we all hope and we're desperately looking for Susie. Greeks have been making very big, important contributions, both to ATLAS and to the CMS experiment, and of course to theory. Many distinguished theorists from Greece have spent time at CERN and made crucial contributions to sort of setting out the experimental program. I mean, I think with Dimitri, we feel that we played together a very important role in getting people to think seriously about the Higgs boson. Because we have worked in this, what Johnny was talking about, supersymmetry, and that is exactly what we both believe, and other people also, that that's what we'll be seeing here, hopefully soon. Right. Of course, what we hope is that the particle that's been seen is not exactly the same Higgs boson that we wrote about in 1975. Exactly. And, for example, supersymmetry would say it would be somewhat different. Yes. And so that's another one of the things that we'd be looking out for with the next run of the LHC, to look for differences between this particle and the standard Higgs boson. Yeah, yeah. It's a sort of a paradox, because the more you understand, the more you realize that you don't understand. And, okay, so we discover a Higgs boson, so you might say, great, you know, that's completed that story. But, of course, it starts a whole new story. A new book. And that's what we're looking forward to in the future. And you remember what Socrates was saying, en ida tu den ida. What I would say to young people is that in this area of science, you have the opportunity to contribute to understanding better how the universe works. Right. And I can't think of anything better for somebody to do. Ποια είναι όμως η μακρά αλλά άκρο συναρπαστική ιστορία του σωματιδίου Higgs? Το σωματίδιο του Θεού εχμαλωτίστηκε μέσα στο πείραμα του αιώνα με την επωνυμία Atlas, που ξεκίνησε ως ιδέα στα τέλη της δεκαετίας του 80 και άρχισε να λειτουργεί το 2008 με τη συμμετοχή 3.000 επιστημόνων από 38 χώρες που αντιπροσωπεύουν 117 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Thank you.
Πρόκειται για έναν ανιχνευτή συγκρούσεων που βρίσκεται 92 μέτρα κάτω από το έδαφος σε ένα χώρο 53 μέτρα μήκος, 35 μέτρα ύψος, όσο ένα δεκαόροφο κτίριο, 30 μέτρα πλάτος. Ο ανιχνευτής είναι μια μηχανή μήκους 46 μέτρων με διάμετρο 25 μέτρα και βάρους 7.000 τόνων. Περιέχει 3.000 χιλιόμετρα καλωδίων και καταγράφει 3.200 τεραμπάιτς δεδομένων ανά έτος. Πρόκειται για το ισοδύναμο 3 δισεκατομμυρίων βιβλίων ή την ακρόαση μουσικής επί 600 χρόνια. Ο ανιχνευτής καταγράφει τις συγκρούσεις των σωματιδίων που ανέρχονται στον ασύλληπτο αριθμό του 1 δισεκατομμυρίου ανά δευτερόλεπτο, από τις οποίες μόνο λίγες εμπεριέχουν τα ειδικά εκείνα χαρακτηριστικά που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες επιστημονικές ανακαλύψεις. Μέσα από το πείραμα αυτό θα μάθουμε περισσότερα για τις βασικές δυνάμεις που σχημάτισαν το σύμπαν από το σημείο έναρξης του χρόνου και καθορίζουν εκείνο που θα αποκαλούσαμε τη μοίρα του. Ανάμεσα σε αυτά τα άγνωστα στοιχεία που μπορεί να ανακαλύψουμε είναι οι επιπλέον διαστάσεις του χώρου, η σκοτεινή ύλη, η υπερσυμμετρία, η ενοποίηση των θεμελιωδών δυνάμεων και η θεωρία των χορδών. Η μεγαλύτερη στιγμή του πειράματος Atlas ήταν η ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs. Το σωματίδιο, η μποζόνιο του Higgs, θεωρείται από τους φυσικούς ως το κλειδί της θεμελιώδους δομής της ύλης, καθώς πρόκειται για το σωματίδιο που δίνει στην ύλη τη μάζα της. As a layman, I would now say, I think we have it. For me, it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime. Στις 4 Ιουλίου του 2012 γράφτηκε η ιστορία. Στο αμφιθέατρο του ΣΕΡΝ έγινε η επίσημη ανακοίνωση της ανακάλυψης και εχμαλωσίας του μποζονίου Higgs μέσα στον επιταχυντή. Εκεί ήταν ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΡΝ, καθηγητής Ρολφ Ντίτερ Χόγερ, και όλα, όπως λέει, θύμιζαν ροκ συναυλία. It was a dream day. Now let me start with the evening before, because I was thinking, okay, maybe the people would like to camp inside the auditorium overnight. So I told people the auditorium is locked and it will be opened 2 or 3 hours before the seminar. So I went there in the morning at 7 o'clock, thinking maybe a few people are standing in front of the auditorium already. It was not the case. It was absolutely full with people who camped there overnight in the corridor. And it was a fantastic mood. Yeah? It was a mood already in the corridor between a mixture of pop concert, yeah? Atmosphere in a pop concert, and a scientific seminar. And this mixture was afterwards also present in the auditorium when both experiments could present the discovery. It was not clear a few days before if they individually could claim discovery, because we have a certain threshold. Only if we are above this threshold, we can claim discovery. But knowing that both experiments were already very close, it was clear both together would be above the threshold. So I was sure I could announce discovery. But it was fantastic. Both experiments were just above the threshold and could announce discovery. And so this was scientifically sound and atmospherically fantastic, unforgettable. Η βασική συμβολή του ΣΕΡΝ είναι η παροχή επιταχυντών σωματιδίων και της υποδομής για την έρευνα στη φυσική υψηλών ενεργειών. Οι επιταχυντές είναι μηχανές τεράστιων διαστάσεων κάτω από το έδαφος που επιταχύνουν σωματίδια, ηλεκτρόνια, πρωτόνια και άλλα σε πολύ μεγάλες ταχύτητες και ενέργειες. Μέσω της σύγκρουσης αυτών των σωματιδίων με ακίνητους στόχους ή μεταξύ τους και της καταγραφής των αποτελεσμάτων αυτών των συγκρούσεων με ανιχνευτές, οι φυσικοί μπορούν να ανακαλύψουν τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των σωματιδίων. Ήδη γίνονται σχέδια για τον διάδοχο επιταχυντή, έναν ακόμα κυκλικό επιταχυντή διαμέτρου 80 έως 100 χιλιόμετρων που θα είναι 7 φορές πιο ισχυρός από το σημερινό.
Τα μέτρα ασφαλείας για να κατέβει κανείς 100 μέτρα κάτω από τη γη και να βρεθεί στην καρδιά του επιταχυντή είναι πολλά βήματα πέρα από τα δρακόντια. Στα άδυτά του υπάρχουν μυστικά, μύθοι αλλά και αλήθειες. Όπως η ιστορία με το κουβούκλιο που ανοίγει στον υπεύθυνο ασφαλείας για να περάσει στην απέναντι όχθη. Ενεργοποιείται μόνο με την αναγνώριση της ήρυδας και κάπως έτσι η πόρτα ανοίγει. Όταν κατεβαίνεις στον επιταχυντή, σου κόβεται η ανάσα. Όταν στέκεσαι μπροστά σε αυτό το θαύμα της επιστήμης, όλα μοιάζουν πιθανά. Ακόμα και η ανακάλυψη της αρχής του χρόνου και της δημιουργίας του σύμπαντος. Ο Τζον Έλις με τον Δημήτρη Νανόπουλο εξερευνούν θέματα που ξεπερνούν το νου του απλού ανθρώπου, όπως η αντιήλη, η σκοτεινή ενέργεια, η σκοτεινή ύλη, η υπερσυμμετρία και άλλα. Ακόμα όμως και εκείνοι είναι φορές που βιώνουν τη δουλειά τους σαν όνειρο. Ω Θεέ μου, είναι πολύ μεγάλη αυτή η ιστορία και απίστευτη και φαίνεται σαν νόημα. Τώρα που κοιτάω πίσω και το βλέπω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Το σκέφτομαι καμιά φορά και παθαίνω, τσιμπιέμαι. Θέλει κόπο, πολύ κόπο και πολλή δουλειά και τύχη. Η ανακάλυψη του σωματιδίου του γύρου μας δικαίωσε και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και ευχάριστα αυτό το πράγμα. Ας ευχηθούμε ότι θα δικαιωθούμε και με τις επόμενα αποτελέσματα που προβαλήσει. Και θα ήθελα να κάνω να συνεχίσουμε τον δρόμο που πηγαίνουμε και να βγάλουμε μια πολύ σοβαρή απόφαση μετά από κάνα δύο χρόνια ποιο θέλω να πάμε. Δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε να τρέχουμε το LHC, πρέπει να φτιάξουμε καινούριες επιταχύντες. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ερωτήσεις και πολύ βασικές. The next step next year will be to increase the energy and we expect also to get many more collisions. So this will give us many more possibilities to study the Higgs boson to look for supersymmetric particles. We expect to be continuing to run the LHC certainly 10, probably 20 more years to gather more information and to make new discoveries. But of course, we're already starting to think about what might come next. And there's various different ideas, maybe a big linear accelerator, maybe a big circular accelerator. And we're looking at all sorts of possible ideas for the next accelerator here at CERN. Οι σέρνιδες μες των σωματιδίων χρησιμοποιούνται για να διεισδύσουν μέσα στην καρδιά της ύλης και να δημιουργήσουν συνθήκες ανάλογες με αυτές που επικρατούσαν λίγο μετά την μεγάλη έκρηξη. Να αντιγράψουν ουσιαστικά το Big Bang. Οι ερευνητές του ΣΕΡΝ εξετάζουν εκατομμύρια από ασυνήθιστα γεγονότα, προσπαθώντας να καταλάβουν πως μετά από περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια, το σύμπαν κατέληξε σε ό,τι βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε σήμερα γύρω μας. To ask how the universe was created, we might get closer and closer to the answers, but it will be very difficult to fully, finally understand it, I think. That will take a long time. If you ask why the universe was created, then you have to go to somewhere else. It will definitely take much more than years. It will take much longer. The question, 100% sure or not, I think, it's more difficult to answer, but my feeling is there will always be some questions open. There will also always be some sort of mystery. And my biggest problem is, who is going to tell us now we have the absolute truth? Who is going to tell us that? There's always something to be discovered, to be checked in order to be sure we have this or that we have everything. And I don't think that we get at something where we can say now we have everything. Στα 60 χρόνια φτάσαμε σε ορισμένες απαντήσεις, οι οποίες σίγουρα γεννούν περισσότερες ερωτήσεις. Προς τα πού πηγαίνουμε τώρα, ποιες προβλέψεις και όνειρα κρατούν στο μυαλό τους οι επιστήμονες, ποιος είναι ο επόμενος στόχος του πιο σημαντικού εργαστηρίου φυσικής σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι διακεκριμένοι ερευνητές του ΣΕΡΝ μας αποκαλύπτουν τα όνειρα και τα οράματά τους για το μέλλον της επιστήμης. Now, what is the future, CERN? This is your real question. Well, the interesting of future is CERN is surprise. In fact, we don't know.
what the next discovery will come from. Science has the advantage to be driven by natural philosophy. Natural philosophy is something which nature decides, and the man learns slowly what to do and what not to do. So we don't know where the next discovery is going to come. Let's say the next Nobel Prize is going to come. Whether it's going to come from a simple experiment done by very few people, or whether it's going to come from a major experiment like at CERN, where thousands of people working together, they equally have equal chances to participate. And this is one of the beauty of science, that you do not know what the answer will be, because you are there to learn to do what is called an unthinkable idea, an idea nobody knows about it. And the unthinkable idea is the key for the success of scientific discoveries, because it allows you to do things that that really open the way, first as a knowledge, and then as a science, and next as a technology, and next as a business, jobs, a process, which in my view is the only real process we have today to proceed in the future. It's difficult to say, because predictions are always difficult, in particular when they concern the future. Yeah? I think we are at present in a very good situation. We had a discovery 2 years ago. We are moving into a new era with the Large Hadron Collider next year. And if you ask me for my dream, mm-hmm. then I would say, yes, we are entering an even better era. But you never know. Mm-hmm. Yeah? The first dream is to make the LHC running as it was running the past few years. So that means slowly, but in a very good condition. And then look what physics will be there. Because the new physics will not come next year. That will take some time. And what would be my dream then is to look into the dark universe, because we still don't understand 95% of the universe. The dark matter, the dark energy. And the most promising part is the dark matter. It takes, I would really like to see at some stage that we understand what dark matter is. We know it is there, but we don't know what it is. I have a dream that they're going to find something here which is going to be justify what we're doing for the last 40 years. And we, both in this group now, we strongly believe that what we're going to find soon, as we believe for 40 years that Higgs is going to be found, it is they're going to find these particles that we call the supersymmetric particles. And also through the dark matter, we make a very, very big connection with cosmology and with the other big laboratories or telescopes like the Planck telescope or WMAP, etc., for this thing. So basically we go for a unified picture, not only of the very, very big, and also of the very, very small. And that goes back to your original question, why we try to reproduce here at CERN an environment that it looks like the early universe at some stage. Ο Dave Carlton, εκπρόσωπος του πειράματος Atlas και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, μας αναλύει τα σταθερά βήματα των ερευνητών προς την εικόνα της αρχής του σύμπαντος. We will soon be starting to run the experiments at higher energies, looking for to see what else is there and what else other new particles we can discover. And there are a lot of possibilities, a lot of things that may show up. We don't know when they will show up, if they will start to appear in this next year's data in 2015, or whether it will take another 5 or 10 years. But we will be here and we will be looking, and there's a long program ahead of us, yes. There's a lot of future still in the LHC. I mean, the LHC has a program which is basically a 20-year program from now onwards, really to continue running, to continue increasing the energy and increasing the intensity of the beam so that we see more and more collisions, more and more interesting collisions. After that, I don't know. There's a range of possibilities. We make steps. We make steps to understanding what happened at the start of the universe, what happened when the universe was in its very fractions of a second after the creation of the universe. Will we answer all of the questions connected with it? I doubt it very much. Μετά το διάλειμμα που ακολουθεί, οι Έλληνες ερευνητές του CERN μιλούν στην ERIT για την επί 6 δεκαετίες ελληνική συνεισφορά στις μεγάλες ανακαλύψεις του σύμπαντος. And in 1976,
Ellis Gaillard and Ninopolis at CERN encouraged experimentalists to look for the massive spinless boson that the theory predicted. And that was the beginning of what became the big experimental search, which culminated in the CERN announcement in July of last year. Thank you. Πολυβραβευμένος ακαδημαϊκός Δημήτρης Νανόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13 Σεπτέμβρη του 1948. Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Σάσεξ της Αγγλίας, όπου απέκτησε το διδακτορικό στη θεωρητική φυσική των υψηλών ενεργειών. Διακεκριμένος ερευνητής στο ΣΕΡΝ, διετέλεσε καθηγητής και στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 1989 είναι καθηγητής στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Τέξας, όπου από το 2002 κατέχει την έδρα της φυσικής υψηλών ενεργειών. Ο τέταρτος θεωρητικός φυσικός όλων των εποχών, όπως ανακηρύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, στις 13 Ιανουαρίου του 2015 θα ορκιστεί πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Δημήτρης Νανόπουλος δεν είναι βέβαια ο μόνος Έλληνας στο ΣΕΡΝ. Η Ελλάδα έχει συμβάλει σημαντικά στις εργασίες του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών, όπως αναγνωρίζεται διεθνώς. Έχουν κάνει πολύ μεγάλη συμβολή και στο πείραμα του Άτομ και στο πείραμα του SEMS. Έχουν παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μιλούσα για τους πειραματικούς και οι θεωρητικοί έχουν κάνει πάρα πολύ καλλιεργία, όπως η Τελειών με την ανακάλυψη του Βερολίνου, αλλά και νεότεροι φυσικοί έχουν παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και νομίζω ότι τα νέα παιδιά πρέπει να κοιτάξουν με πολύ μεγάλο αγάπη αυτή την ΣΕΡΝ, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο μέλλον εδώ. Νομίζω ότι έδωσε μυαλό η Ελλάδα στο ΣΕΡΝ. Γιατί οι Έλληνες χαρακτηρίζονται από τη φαντασία, από τη διέστηση και από την μεγάλη όρεξη και ενθουσιασμό για τη φυσική. Και νομίζω ότι αυτό το δώσαμε, τα δώσαμε όλα. Greece is part of Atlas. It's an important member of the Atlas collaboration. There are three institutions, from the University of Athens, the NTU Athens, and then from the University of Thessaloniki. And they have a strong contribution to the muon system in Atlas, which is an outer layer of detectors right on the outside of the detector. They were involved with the construction of those, and they're also strongly involved with the analysis of the data with muons. And so, for example, we had the Greek physicists involved very much with the discovery of the Higgs boson in 2012. I think the contribution from the scientists are very good, high level, all the years, I must say. In theory, that means developing models, telling the experimentalists where they could maybe find something. Sometimes it's wrong, but that's normal with models. And especially also the experimental physicists in the big experiments, also in some smaller experiments. But what I like most at the moment is that we have an influx of big influx of bright young people from Greece. And this is for me a very important part of this institution here, to have young people here. The fact that we have so many young Greek people, I mean in engineering as well as in physics, means that there's a high potential in Greece, because we only take the best. Yeah? We have no quota. When we have applications, we take the best. So that means you have a tremendous pool of good young people. So that should give you a lot of hope. Από 60 χρόνια είναι η Ελλάδα κοντά στο ΣΕΝ, στα πειράματα, στα διάφορα πειράματα σε αυτές τις 6 δεκαετίες και στη θεωρητική φυσική. Επίσης υπάρχει μεγάλη συνεισφορά και από τους θεωρητικούς φυσικούς, από την Ελλάδα και Έλληνες που δουλεύουν και στο εξωτερικό, που συνεισφέρουν στο έργο του ΣΕΝ. Από ελληνικά πανεπιστήμια και Ινστιτούτα είναι περίπου 150 επιστήμονες που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ΣΕΝ για την έρευνα. Είναι περίπου 30 Έλληνες το προσωπικό του ΣΕΝ, άλλοι 30 φέλος, δηλαδή νέοι μεταπτυχιακοί που έχουν τελειώσει το πτυχίο τους
και περίπου άλλοι 50-60 φοιτητές που είναι σε προγράμματα του ΣΕΝ. Η συμμετοχή των Ελλήνων στο ΣΕΡΝ είναι πράγματι αξιοσημείωτη. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης μετέχει σε πειράματα του ΣΕΡΝ ήδη από τη δεκαετία του 70. Η συνεργασία αυτή εντατικοποιήθηκε κατά τη δεκαετία του 90 με την ανάπτυξη του μεγάλου ανιχνευτή Άτλας, όπου εχμαλωτίζονται τα σωματίδια που προκύπτουν από τις συγκρούσεις πρωτονίων στον μεγάλο επιταχυντή. Η ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έχει κατασκευάσει το 12% των ανιχνευτών μειονίων στον ανιχνευτή Άτλας. Ένα από τα μεγάλα σημεία του να είναι κανείς στο ΣΕΡΝ είναι ότι κατά κάποιο τρόπο φεύγει από τη μιζέρια που έχουμε πίσω στην Ελλάδα και μπορεί να δει τον κόσμο, να δει το μέλλον, να δει τι ανοίγεται. Έχουν απεριόριστες ορίζοντες. Αυτό είναι το βασικό. Και επομένως πιστεύω ότι πράγματι δίνει όραμα αυτό. Για να οδηγηθούμε σε αυτή την ανακάλυψη, φυσικά ξέρετε ότι τα ελληνικά γκρουπ δούλεψαν τουλάχιστον μια δεκαπενταετία πριν για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η μεγάλη επιτυχία των ελληνικών ομάδων ήταν ότι εργάστηκαν μαζί και συμπληρωματικά, ώστε να πετύχουν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του πειράματος Atlas. Ναι, γιατί ρωτήσαμε και είπε ότι είναι αποδεκτή η διαδικασία. Για ένα φυσικό, το να έρθει να κάνει έρευνα στο ΣΕΡΝ, που είναι το κέντρο των εξελίξεων, είναι ένα όνειρο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα μπορούσε κάποιος να ζητήσει κάτι καλύτερο. Είναι κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο, δηλαδή όταν ήρθα εγώ εδώ πέρα εντυπωσιάστηκα. Στην αρχή βέβαια, όταν καταλαβαίνεις το μέγεθος του οργανισμού εδώ πέρα και το πόσοι άνθρωποι εργάζονται πάνω στη φυσική και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι λίγο τρομακτικό. Αλλά σιγά σιγά, όσο μπαίνεις σε ομάδες εργασίας και δουλεύεις, καταλαβαίνεις ότι οποιοδήποτε δηλαδή δουλεύει, οποιοδήποτε φοιτητής, μπορεί να έρθει και να προσφέρει εδώ πέρα. Όσοι είναι εδώ πέρα δουλεύουν, γιατί δεν μπορείς να παραμείνεις άμα δεν δουλεύεις. Δεν είναι μια δουλειά με ωράριο. Δουλεύεις μέχρι εσύ να είσαι ικανοποιημένος αυτά που έχεις κάνει στη μέρα σου και που έχεις παράγει, ότι είναι αρκετά στην πορεία της έρευνάς σου. Ασχολούμαι βασικά με τη μελέτη νέων τεχνολογιών που θα αντικαταστήσουν τους παρόντες ανιχνευτές στο πείραμα Atlas. Πέρα από αυτό, ασχολούμαι και με το σύστημα αυτομάτου ελέγχου των ανιχνευτών του Atlas, όπου ελέγχουμε ανά κάθε δευτερόλεπτο, 24 ώρες το 24ωρο, μέσω υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικού, ότι όλοι οι ανιχνευτές δουλεύουν σωστά και μας δίνουν σωστά δεδομένα. Είμαστε υπεύθυνοι ότι όλοι οι θάλαμοι θα μας δώσουν δεδομένα σωστά, όταν δηλαδή θα αρχίσουν οι συγκρούσεις και κάθε ένα σωματίδιο που θα περάσει θα καταγραφεί με την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Και αυτό σημαίνει 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή μπορεί να είσαι σπίτι σου, να βλέπεις ποδόσφαιρο και να σε πάρει κάποιος τηλέφωνο από το control room ο οποίος κάνει βάρδια και να σου πει, ξέρεις τι, κάτι αυτό δεν δουλεύει καλά και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να έρθουμε εδώ πέρα και να δούμε τι γίνεται και μέσα σε μια ώρα αυτό να έχει λυθεί και ώστε το Atlas να συνεχίσει το physics program, ας πούμε, που έχει, λαμβάνοντας τα δεδομένα σωστό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και απλά να πω ότι καταφέραμε και έχουμε αποδοτικότητα πάνω από 99,5%. Δηλαδή δουλεύανε όλα τα πράγματα καλύτερα από ελβετικό ρολόι. Η καινούργια τεχνολογία η οποία θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον, στο Atlas, είναι μια τεχνολογία την οποία την ξεκίνησε το Πολυτεχνείο. Ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας, την προσέφερε το Πολυτεχνείο από το 2007 μέχρι και τώρα. Η
Σήμερα στο πείραμα Atlas συμμετέχουν εκτός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ στον δεύτερο μεγάλο ανιχνευτή που φέρει την ονομασία CMS συνεργάζονται Έλληνες ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Ιωαννίνων. Είναι πολλές ελληνικές ομάδες από όλα σχεδόν τα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας μας. Κατασκευάζουμε ουσιαστικά μερικά μηχανήματα, ανιχνευτικά συστήματα, ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για τα πειράματα, όπως είναι το πείραμα του Atlas, το πείραμα του CMS, το πείραμα του Alice και τα διάφορα άλλα μικρότερα πειράματα. Επομένως, η κύρια δουλειά μας είναι ως πειραματική φυσική υψηλών ενεργειών, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καινούργια γνώση μέσα από την τεχνολογία. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο της Ελλάδας φτιάξαμε μία πολύ καλή ομάδα μεταξύ μας και κατασκευάσαμε το 12% του ανιχνευτικού συστήματος που μετράει τα σωματίδια μειώνια, όπως λέμε, που είναι τα κοσμικά σωματίδια τα οποία θα έχετε ακούσει, αλλά αυτά τα μειώνια εμείς τα παράγουμε στον επιταχυντή. Και αυτό το 12% κατασκευάστηκε στην Ελλάδα, το φέραμε εδώ στο ΣΕΡΝ, το εγκαταστήσαμε και είναι ένα μέρος του πειράματος. Η δύναμη η δική μας της Ελλάδας είναι και το δυναμικό. Έχουμε πολύ καλούς φοιτητές, οι οποίοι αυτοί είναι που κάνουν τις ανακαλύψεις. Συνολικά στην παρούσα φάση, περίπου 200 Έλληνες επιστήμονες συμμετέχουν σε πειράματα του ΣΕΡΝ. Από το 2013, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προσφέρει υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στη θεωρητική και πειραματική σωματιδιακή φυσική για συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο ΣΕΡΝ. Βέβαια, η επιλογή των φοιτητών είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει να δείξουν ότι έχουν τα προσόντα για να έρθουν στο ΣΕΝ. Και αυτό δείχνει, αυτοί οι υψηλοί αριθμοί δείχνουν πόσο καλοί είναι οι Έλληνες φοιτητές. Από νέους επιστήμονες, φυσικούς, τεχνικούς και μηχανικούς. Όλοι αυτοί έχουν μια πολύ καλή βάση που μπορούν να προσφέρουν αμέσως στο δύσκολο πρόγραμμα το επιστημονικό, τεχνικό και μηχανικό που προσφέρει το ΣΕΝ. Αυτή είναι μια καλή ένδειξη για το πώς προετοιμάζονται στα ελληνικά Ινστιτούτα και ελληνικά πανεπιστήμια πριν κάνουν αίτηση εδώ στο ΣΕΝ. Σκοπός του προγράμματος είναι η τοποθέτηση υποψήφιων διδακτόρων ελληνικών πανεπιστημίων προκειμένου να εκπονήσουν μέρος της διδακτορικής τους έρευνα. Είναι, θεωρώ, ό,τι πιο ιδανικό να βλέπεις όλα αυτά που έμαθες τόσα χρόνια στα ελληνικά σχολεία και στα ελληνικά πανεπιστήμια, πώς έρχονται σε πράξη μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πολυπολιτισμικό και ύψιστη έρευνα στη φυσική, στη πληροφορική και σε όλους τους τομείς. Και αισθάνομαι και μεγάλη ευθύνη για το που είμαι και το τι πρέπει να κάνω απέναντι σε αυτό ή την ευκαιρία που μου δόθηκε. Έχω δει ανθρώπους εδώ πέρα που είναι υπερβολικά καλοί σε αυτό που είναι και έχουν πάρα πολύ διάθεση να μεταδώσουν τις γνώσεις τους σε νέους ανθρώπους και να συνεργαστούν με άλλους ανθρώπους. Οπότε, μία μέρα θέλω να είμαι εξίσου καλή με αυτούς και να μπορώ να βοηθάω νέους ανθρώπους σαν εμάς σε ένα τόσο ωραίο περιβάλλον. Νομίζω πως αυτά που έχω πάρει ήδη είναι αρκετά και μπορώ να τα χρησιμοποιήσω για να βοηθήσω και εγώ τη χώρα μου να γίνει καλύτερη. Η δουλειά μου είναι στο να ψάξω πειραματικές υπογραφές στις συγκρούσεις πρωτονίων που θα μας δώσουν μια πρώτη απόδειξη ότι η σκοτεινή ύλη υπάρχει στο σύμπαν και ίσως ποιος ξέρει το LHC να γίνει το 2015 και μετά το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής σκοτεινής ύλης στο κόσμο. Αυτό το οποίο είναι ένα, ίσως από τα πιο καυτά ερωτήματα της σύγχρονης φυσικής, είναι η προέλευση της σκοτεινής ύλης. Ξέρουμε ότι η σκοτεινή ύλη, το σύμπαν μας είναι γεμάτο από σκοτεινή ύλη και ότι
είναι αόρατη, δηλαδή δεν αντανακλά φως. Όμως το LHC μπορεί να έχει την κρίσιμη ενέργεια να παράγει αρκετή από αυτή. Το ΣΕΡΝ είναι ένα κέντρο ανοιχτό και στο κοινό που θα επιθυμούσε να πάρει μια γεύση όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Ο Άγγελος Αλεξόπουλος επικεντρώνεται στο ρόλο της εμπιστοσύνης και του κοινωνικού κεφαλαίου στις διαδικασίες δημιουργίας και ανταλλαγής γνώσης. Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά την μεγάλη ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs, το ΣΕΡΝ έχει ανοίξει τις πόρτες του στην κοινωνία, στην ουσία και ειδικότερα στις εκπαιδευτικές κοινότητες όλου του κόσμου. Κάθε χρόνο 100.000 επισκέπτες, από τους οποίους οι μισοί περίπου είναι μαθητές από ευρωπαϊκά και όχι μόνο σχολεία, επισκέπτονται το ΣΕΡΝ για να γνωρίσουν, να πάρουν μια μικρή γεύση, αν θέλετε, της μαγείας, της επιστήμης, της έρευνας και τεχνολογίας στο μεγαλύτερο εργαστήριο φυσικής στον κόσμο. Κάθε ελληνικό σχολείο μπορεί να κάνει μια αίτηση, έτσι, online, να δηλώσει κάποιες ημερομηνίες στις οποίες επιθυμεί να έρθει. Ο maximum αριθμός είναι 50 άτομα που μπορούν να έρθουν στο ΣΕΡΝ, να περάσουν μία μέρα, να περιηγηθούν στις πειραματικές εγκαταστάσεις, να γνωρίσουν επιστήμονες του κέντρου, να φάνε στο εστιατόριο του ΣΕΡΝ, έτσι, και να πάρουν μία μικρή γεύση αυτού του πολύ μεγάλου και φιλικού και ανοιχτού εργαστηρίου. Αυτό το οποίο κάνουμε στην ομάδα εκπαίδευση είναι ότι μπορούμε με απλή χρήση των νέων τεχνολογιών και του ίντερνετ να πάμε εμείς έτσι, στις σχολικές τάξεις της Ελλάδος και ειδικότερα σε απομακρυσμένες περιοχές και ακόμα ειδικότερα σε σχολεία τα οποία δεν έχουν, αν θέλετε, την οικονομική και γεωγραφική δυνατότητα να επισκεφθούν τη Γενέβη. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό, οργανώνουμε πάρα πολλές διαδικτυακές συνδέσεις όπου Έλληνες ερευνητές μπορούν και συνομιλούν, απαντούν σε ερωτήσεις των μαθητών. Η δουλειά μας, εμάς, στην ομάδα εκπαίδευσης του ΣΕΡΝ, είναι να βοηθήσουμε έτσι, και να εμπνεύσουμε τους καθηγητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στη κατανόηση της, αν θέλετε, της πρωταρχικής ανθρώπινης περιέργειας, έτσι, γιατί αυτό είναι το ΣΕΡΝ. Στην ουσία βασίζεται σε ένα πολύ βαθύ ανθρώπινο αίσθημα που είναι η περιέργεια για την καλύτερη κατανόηση του φυσικού μας κόσμου. Σήμερα γνωρίζουμε το πολύ το 5% της ολικής ενέργειας του σύμπαντος. Οι ερευνητές του ΣΕΡΝ ελπίζουν να κάνουν τα πρώτα βήματα μετά τον Μάρτιο του 2015, όπου θα ξεκινήσουν την εξερεύνηση πρώτα στο υπόλοιπο 25%, που είναι η σκοτεινή ύλη, για να μπορέσουν να έχουν ενδείξεις για την σκοτεινή ενέργεια που ολοκληρώνει την ολική ενέργεια του σύμπαντος. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στην επόμενη μέρα του ΣΕΡΝ, γιατί οι μεγάλες ανακαλύψεις που έχουν κάνει μέχρι σήμερα οι επιστήμονες φανερώνουν ένα μικρό ποσοστό του τι υπάρχει στο σύμπαν. Γι' αυτό και στο ΣΕΡΝ όλοι δίνουν αέρα, χρόνου και ουσιαστικής, δυνατής προσπάθειας στα όνειρά τους. Eventually we all hope and we desperately looking for Suzy. I would really like to see at some stage that we understand what dark matter is. We know it is there, but we don't know what it is.
ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.